Τώρα καλώ στο βήμα την καθηγήτρια αρχαιολογίας την κυρία Ευρυδίκη Κεφαλίδου να μας μιλήσει για τους αθλητές που είναι το πεδίο της, για ένα νέο αθλητή νικητή σε αττικό ερυθρόμορφο όστρακο από τις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε, κυρία Κεφαλίδου. Καλησπέρα σε όλες και όλες φίλες, φίλους, συνεργάτες, παλιά μου προϊσταμένοι, παλιοί μου καθηγητές, μαμά, πρώτα τη μαμά, μαμά, κυρία Άννη και όλους εσάς που είστε μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ και μας ακούτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από αυτό το συνέδριο φάνηκε για μια ακόμα φορά η για πολλές δεκαετίες απαξιωμένη, σιωπηρά απαξιωμένη, αλλά απαξιωμένη πάντως πρακτική της, του να αφήνουμε τα αρχαία στις αποθήκες των μουσείων εις βάρος της μελέτης και της ανάδειξης των νέων ανασκαφικών ευρημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό το συνέδριο φάνηκε και μόλις τώρα ξαναφάνηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από τη συνεργασία που ακούσαμε και από την έρευνα που ακούσαμε το πόσο μεγάλη, πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικές είναι οι ανασκαφές της αποθήκης των μουσείων και η αναψηλάφιση παλαιότερα γνωστών ευρημάτων, είτε εκθεσιακών είτε άλλων. Εγώ θα σας παρουσιάσω το πιο, νομίζω, μικρό εύρημα αυτού του συνεδρίου. Είναι τόσο, είναι τόσο. Γι' αυτό και έχω ξαναγράψει. Μου χάλασε και η οθόνη. Γι' αυτό και σκεφτόμουν το εξώνυχο στον Λέοντα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι ένα όστρακο, λοιπόν, πραγματικά είναι τόσο, από έναν ερυθρόμορφο αττικό κρατήρα, μάλλον καλικωτό, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης, είναι στις αποθήκες του Μουσείου Θεσσαλονίκης. Το είχα δει πριν 10 χρόνια και είπα, α, πριν φύγω από εδώ, δούλευα εδώ για όσους δεν ξέρουν από μια δεκαετία, ήμουν προϊσταμένη της συλλογής κεραμικής. Τότε το είχα δει και είχα πει, α, ένας αθλητής νικητής, μα το άφησα στην άκρη. Και όταν ξαναήρθε η ώρα και μου είπε η Αγγελική Κουκουβού, τι θα έρθεις να πεις στο συνέδριο, λέω, καλά, θα πω αυτό. Μου λέει αυτό. Λοιπόν, αυτό. Αυτό είναι το όστρακο. Σας είπα, άγνωστης προέλευσης. Βλέπουμε όμως αυτά που πρέπει να δούμε. Μια ανδρική μορφή, γυμνή, νεανική, προς τα δεξιά, με μια πάρα πολύ χαρακτηριστική χειρονομία, θα την ξαναδούμε πολλές φορές. Τα χέρια του επάνω, όσο διακρίνονται, αν τα διακρίνεται, αυτό έχει δίκτυο, αλλά θα το καταστρέψω τώρα. Τέλος πάντων, εδώ υπήρχε ένα κλαδί με φύλλα, τα οποία ήταν από επίθετο χρώμα που έχει απολεπιστεί, ένα δεύτερο κλαδί με εγχάραξη στο κέντρο. Υπάρχει ένα δύσκολο να το καταλάβεις επίμηκε στοιχείο, ένα εύκολο να το καταλάβεις αντικείμενο, ένα σκιονίσκος χαμηλός. Και επίσης, εδώ ίσως υπάρχουν κουκίδες από απολεπισμένο επίσης επίθετο χρώμα. Αυτό το πρόσκληση ηλέκτρα ζωγράφου και μου το είπε. Αυτό είναι φθορά, δεν είναι τίποτα. Τα στοιχεία λοιπόν είναι ελάχιστα, αλλά είναι αρκετά για να αναγνωρίσουμε ότι στο αγγείο αυτό εικονιζόταν ένας αθλητής νικητής. Σας βάζω επάνω το αριστερά το όστρακό μας για να το θυμόμαστε και σας δείχνω δεξιά εντελώς ενδεικτικά απεικονίσεις παρόμοιες αλλά πλήρης που ξεκινάει αυτό το μοτίβο, αυτό το εικονογραφικό τύπος του αθλητή νικητή, του συγκεκριμένου τύπος, γύρω στις τελευταίες δεκαετίες του 6ου αιώνα, ας πούμε 520 π.Χ. Κοιτάξτε την πλήρη παράσταση. Κλαδιά, στεφάνια και ταινίες στα χέρια του, στεφάνια στο κεφάλι και στους ώμους του, ταινίες κόκκινες και κάτω φαίνονται δεμένες σε όλο το σώμα. Κοιτάξτε λίγο και άλλες παραστάσεις. Αν να σας πω ότι επειδή είχα δει ότι υπάρχουν και ξένοι σύνεδροι, έβαλα τις πιο πολλές λεζάντες στα αγγλικά, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη ξένοι σύνεδροι, δεν πειράζει. Δείτε λοιπόν την πάρα πολύ χαρακτηριστική, ωραία, την πολύ χαρακτηριστική αυτή στάση των νικητών. Η κυρία Βελένη είπε η ειδικότητά της, γιατί αυτό είναι εδώ και να σκεφτώ λίγο τώρα, στις Ολυμπιάδες πριν, ήταν η διδακτορική μου διατριβή. Δεν θα σας πω χρόνια, γιατί δεν με συμφέρει, με Ολυμπιάδες είναι καλύτερα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όταν ο νικητής δεν είναι μόνος, είναι ο άλλος εικονογραφικός τύπος, συνοδεύεται από κάποιον κριτή ή προπονητή ή κάποιον άλλον αξιωματούχο των αγώνων που συμπληρώνει έτσι την παράσταση υπό την έννοια ότι βλέπουμε να του δένει την ταινία, να του φοράει το στεφάνι ή να του βάζει επιπλέον κλαδιά στα χέρια.
Σας θυμίζω ότι το στεφάνωμα των νικητών των αγώνων δεν είναι ο μόνος τρόπος ανάδειξής τους. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, η ταινίωση της κεφαλής είχε εξίσου σημαντικό ρόλο με το στεφάνι στους αρχαίους αγώνες. Μπορούσαν δηλαδή να συμβαίνουν και το ένα και το άλλο. Απλώς, εντάξει, όντως, στην γενικότερη βιβλιογραφία και στην ευρύτερη γνώση έχουν μείνει τα στεφάνια των αγώνων, ναι, ότι αγωνίζονταν για έναν στέφανο κτλ. Αυτό είναι μύθος, αλλά δεν είναι τώρα της ώρας. Υπήρχαν και έπαθλα, θέλω να πω, και μάλιστα πολύτιμα. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο πάλι τους νικητές με τις ταινίες στα στεφάνια, σαν πασχαλινά αυγά στολισμένη, που μου έλεγε ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Βλαχόπουλος, προϊστορικός αρχαιολόγος αυτός. Βλέπετε λοιπόν την στέψη ή την ταινίωση αθλητών νικητών, γνωστή αυτή όλη η παλιή, απλώς μια υπενθύμηση. Ο κριτής, ο αξιωματούχος μπορεί να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο επίσης, όπως την περίπτωση αυτή. Η χρήση ταινιών και της ταινίωσης του σώματος είναι γνωστό, αλλά το θυμίζω σε όσους ίσως δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, πάρα πολύ σύντομα. Είναι ο πιο απλός τρόπος, ταινιώνοντας ένα αντικείμενο, ένα άτομο, ένα ζώο, ακόμα και ένα δέντρο ή έναν πεσό ή οτιδήποτε, ο πιο απλός τρόπος για να το ξεχωρίσεις από τον περίγυρό του και να δείξεις ότι είναι διαφορετικό, ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Επίσης όμως, και σας θυμίζω το περίφημο κυλώνει ο άγος, είναι ο πιο απλός τρόπος να δεθείς με κάτι ιερό, έτσι ώστε αυτή η ιερότητα να περάσει και σε σένα με το οποίο είσαι δεμένος. Θυμάσαι το κυλώνει ο άγος που ήταν δεμένοι με την κλωστή από το άγαλμα στην Ακρόπολη, έτσι οι αποστάτες, και πήγαν, κόψαν την κλωστή, η Ιεροσυλία βέβαια, και τους σκότωσαν μετά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επιβίωση του θύμου ακόμα και σήμερα. Το χαρακτηριστικό των εθήμων, παρένθεση, είναι ότι θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε γιατί τα κάνουμε. Okay, χωρίς να ξέρουμε την αρχική τους, ας πούμε, αιτία. Πάνω στο δέσιμο των καρπών μας κάθε 1η Μαρτίου, για όσους το κάνετε και το κάνουμε, είναι ακριβώς η ίδια αποτροπαϊκή σημασία του δεσίματος. Σας θυμίζω ότι τον έχει δέσει με μάγια, εκφράσεις της καθημερινής ζωής. Τέτοιου είδους φυλαχτά δεσίματα στο σώμα έχουμε και στις πολύ γνωστές επάνω δεξιά χώες, τους πολύ γνωστούς χώες, τα μικρά κανατάκια κρασιού με τα οποία δίναν κρασί στα μικρά αγοράκια και κοριτσάκια. Στα ανθεστήρια βλέπετε, αν το βλέπετε, διαγώνια φυλαχτά με ταινίες περασμένα στους κορμούς τους. Στις αρχαίες πηγές όμως και στην εικονογραφία βλέπουμε ότι τα στεφάνια και οι ταινίες που είναι τόσο χαρακτηριστικά για τους νικητές των αθλητικών αγώνων δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς. Τα βλέπουμε σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων αλλά και αντικειμένων. Με στεφάνια και ταινίες στολίζονται οι νικητές των μουσικών αγώνων επίσης, σημαντικοί πολιτικοί, αξιωματούχοι, στρατηγοί που έχουν γυρίσει από νικηφόρες εκστρατείες, νεκροί, πάρα πολύ νεκροί, πολύ συχνό νεκρικό έθιμο. Επίσης, οι στήλες, οι επιτύμβιες στήλες, αλλά και οι τύμβοι που καλύπτουν τους τάφους, ακόμα και δέντρα και αγάλματα και άλλα πολλά. Σας δείχνω εντελώς ενδεικτικά ορισμένα αγγεία καθαρά ταφικής χρήσης, τις Αττικές Λευκές Λυκύθους, όπου βλέπετε να επαναλαμβάνεται το ίδιο έθιμο της φιλοβολίας. Φιλοβολία, λοιπόν, είναι η κάλυψη του νικητή, η βολή, το πέταγμα προς τον νικητή κλαδιών, φύλων, ταινιών, που μαζί με την στέψη και την ανάδυση του στεφάνου δηλώνουν ότι αυτό το άτομο έχει ξεπεράσει την αθλητική του ιδιότητα και έχει πλέον ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο αυτού του άριστου, του εάν αριστεύειν, του νικητή, αυτού που ξεχωρίζει από τον περίγυρό του. Με την ίδια έννοια και οι νεκροί και οι στήλες τους έχουν τελειώσει έναν πολύ σημαντικό κύκλο, τον κύκλο της ζωής, έτσι, και έχουν φτάσει στο τέρμα του αγωνίσματος, του δρόμου της ζωής, και τους πρέπει και αυτούς η ίδια απόδοση τιμών. Από παλαιότερα έχω υποστηρίξει ότι αυτές οι ταινίες και τα στεφάνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ονομάζουμε διαβατήριες τελετουργίες. Οι τελετουργίες οι οποίες δηλώνουν και υποστηρίζουν και δείχνουν προς τα έξω με σαφή τρόπο την μετάβαση, την ομαλή μετάβαση μάλλον, ενός ανθρώπου από ένα στάδιο της ζωής στο άλλο. Ο επιτυχημένος στρατιωτικός γυρνάει από την εκστρατεία και τον
στεφανών και του βάζουν ταινίες. Ο αθλητής γίνεται νικητής. Ο νεκρός τελειώνει τον δρόμο, τον αγώνα της ζωής, τον αγώνα τον καλό που υγωνίστηκε. Συνεχίζει στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι πάντα το ίδιο. Η κοινότητα μαζεύεται, συμμετέχει σε αυτό που γίνεται με τον δικό της τρόπο, και όταν είσαι και λίγο μακριά, η συμμετοχή με βολή, με ρήψη αντικειμένων είναι ο πιο συχνός τρόπος, όχι λιθοβολισμός, αν και αυτό είναι ένας τρόπος επίσης, αντικειμένων άλλων, κλαδιών, φύλων, λουδιών κτλ. Υπό την έννοια αυτή, βλέπουμε την μακρινή καταγωγή. Δεν μιλάω εγώ για συνεχή και αδιάλειπτη διαχρονία, αλλά μιλάω για ήθη και έθιμα τα οποία ανοιχνεύονται από αρχαιοτά των χρόνων. Την φιλοβολία, τη σημερινή, κανείς σημερινός φίλαθλος δεν ξέρει γιατί πετάει χαρτάκια, όμως τα πετάει και καλά κάνει. Και εμείς λέμε ρίζει για να ριζώσεις, ναι, οκ. Okay. Αλλά το έθιμο αυτό, η σύνταξη της κοινότητας, επαναλαμβάνω, οι οποίοι κάνουν όλη την ίδια χειρονομία για να συμμετάσχουν σε ένα δρόμενο σημαντικό, το οποίο έχει στοιχεία διαβατήριας, τελετουργίας, υπό την ευρεία έννοια, είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Σε πολλές περιπτώσεις, για να γυρίσουμε στο όστρακό μας, το ρόλο του κριτή ή του αξιωματούχου των αγώνων αναλαμβάνει η θεανίκη, η οποία είναι αυτή που φέρνει ταινία και κορδέλα, ταινία ή στεφάνι στον νικητή. Προσέξτε εδώ, στη μέση έχω βάλει και το βελάκι για να το προσέξετε, ότι έχουμε και εδώ πολύ κιονίσκο. Ο κιονίσκος είναι μια σαφής δήλωση αθλητικού χώρου. Σας θυμίζω το όστρακό μας, να μην το ξεχνάμε, έτσι, γιατί δεν θα σας εντυπωσιάζω συνεχώς με αυτό που σώζεται. Η κιονίσκη, λοιπόν, να και ένας που μοιάζει με τον δικό μας. Αυτή είναι λαμπαδιδρόμοι. Οι αθλητές έχουν αθλητική λαμπάδα στο χέρι. Μπορεί να είναι ψηλότερη ή χαμηλότερη. Είναι όμως πάρα πολύ χαρακτηριστική, άμα δεις δηλαδή γυμνό, νεαρό. Ή όχι γυμνό, αλλά με στλεγγίδα στο χέρι και κιονίσκο δίπλα, είναι σίγουρο ότι έχουμε απηχή. Αυτές οι παραστάσεις αντανακλούν, είναι το πόσημα γυμναστηρίων, γυμνασίων ή παλαιστρών. Οι κιονές μπορεί να είναι πιο μεγάλοι, όπως επάνω, που κάθεται, τον έχει κάθεσμα, ή πολύ πιο μικροί, σχεδόν μινιατούρες, όπως επάνω δεξιά. Σε κάθε περίπτωση όμως το νόημα είναι το ίδιο. Να σας θυμίσω ότι τέτοιοι κίονες αποτελούν πολύ συχνά υπεσί ενδείξεις τερμάτων. Το όρος τέρμα είναι αρχαίος όρος. Τερμάτων ή αφετηριών και σε υπικούς αγώνες. Σας δείχνω εδώ υπείς με τέρμα μπρος και τέρμα πίσω. Είναι προφανώς, υποδηλώνει την έναρξη και το τελείωμα, μάλλον τη στροφή του υποδρόμου, γιατί στους αρχαίους υποδρόμους φέρνανε πολλούς κύκλους γύρω-γύρω τα άρματα, έτσι. 12-15 αναλόγως το άθλημα. Ο δικός μας αθλητής είναι από εκεί, ο νικητής, μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν εδώ, σε μία λίκηθο του ζωγράφου του Μποντουάν, ο οποίος έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Είναι πενταθλητής, το ξέρουμε αυτό γιατί, τέλος πάντων, εδώ κάτω βλέπετε ένα ημικυκλικό αντικείμενο, ένας δίσκος δισκοβολίας κρυμμένος πίσω από αυτόν τον χαμηλό κιονίσκο. Η δισκοβολία δεν ήταν ανεξάρτητο άθλημα στην αρχαιότητα, ήταν πάντα μέρος του πεντάθλου, άρα έχουμε ένα πενταθλητή. Αυτός ο δίσκος όμως έχει πάνω αυτό που βλέπετε, η μουντζούρα, είναι μισή κουκουβάγια. Αυτό έχει δείξει από παλαιότερα ο κύριος Βαλαβάνης. Είναι κάτι που δεν σπανίζει σε δίσκους αθλητικούς, σε αθηναϊκά, αττικά, γενικότερα, αγγεία. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε τους επίσημους δίσκους των Παναθηναίων. Δίσκους με συγκεκριμένο... Μάλλον, έχουμε. Αντανακλούν, έτσι. Παραπέμπουν στους επίσημους αθλητικούς δίσκους των Παναθηναίων, που είχαν συγκεκριμένο βάρος, για να μην πετάει ο κάθε αθλητής διαφορετικού, πιο ελαφρύ, πιο βαρύ. Υπάρχει δικαιοσύνη και η κουκουβάγια, το γνωστό βέβαια σύμβολο της Αθήνας και στα νομίσματα κτλ., αλλά και σε αγγεία, όπως αυτό δεξιά, που φέρουν την επιγραφή δημόσιων, δηλαδή με ένα αγγείο που ανήκω στους δημότες της Αθήνας. Θα ήθελα να σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα, πόσο χρόνο έχω, πάρα πολύ γρήγορα μόνο, ορίστε, νέους νικητές που βρήκα σε... Πόσο χρόνο έχω, να σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει.
Εντάξει, λοιπόν. Ή θέλω να σας δείξω. Όχι, θα το πάω γρήγορα, λίμον. Γι' αυτό και δεν έφερα τα χαρτιά, γιατί είπα ότι προφορικά θα το πω πιο γρήγορα. Ελπίζω και καθαρά. Ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια μαζεύω καινούριους νικητές όπου τους συναντώ. Δηλαδή, τα τελευταία 10 χρόνια εμφανίζονται. Εγώ από πριν τους έψαχνα, αλλά δεν τους έβρισκα. Μήπως και συμπληρώσω κάποια στιγμή το κόρπους των αθλητών νικητών που το ξεκίνησα με τη διατριβή μου. Την τελευταία χρόνια, μια εντυπωσιακή πηγή προέλευσης νέων νικητών, 6 βρήκα, η ιδιωτική συλλογή του πρώην διευθυντού του τμήματος των Greek and Roman ελληνικών και ρωμαϊκών αρχιτεκτών του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, του συγχωρεμένου Dietrich von Bothmer, ο οποίος, κάτι αδιανόητο για τα ελληνικά χρονικά βέβαια, και αυτό το έβαλα χθες, κυρία Βελένη, γιατί λέγαμε κάτι πράγματα που σας είπα ότι θέλω να πάω να βάλω κάτι οθόνες στο PowerPoint, αυτό είναι χθεσινοβραδινή προσθήκη. Είχε 16.000 όστρακα στην ιδιωτική του συλλογή, τα οποία τα χάρισε μετά το θάνατά του στο Μητροπολιτικό Μουσείο, με την, αυτό είναι από το site του Μητροπολιτικού Μουσείου, έτσι, τα στοιχεία αυτά, με την έγκριση του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού, θα λέγαμε, Cultural Property. Είναι πλέον τώρα αυτά, τα δείχνει το Μητροπολιτικό Μουσείο online, τα βλέπουμε. Εκεί βρήκα λοιπόν 6 νικητές, σε πολύ ωραίες φωτογραφίες πρέπει να πω. Τους βλέπετε, τους αναγνωρίζετε τώρα, θα τους θυμάστε νομίζω, σκημένοι, ταινίες, κλαδιά και τα χέρια έτσι. Για να συγκρατήσουν τα αντικείμενα που πέφτουν, πολύ ωραίος αυτός αριστερά. Έχει και ένα ραβδί εδώ, μάλλον δώρο, ένα ραβδί έχω παράλληλα μετά. Δεξιά νικητής πάλι με ταινίες και τα λοιπά, αλλά μέσα σε παλέστρα, έχει και προπονητές. Αυτό το ραβδί που λίγο διαφαίνεται στο όστρακο της συλλογής von Bothmer, τον βλέπετε και στο νικητή, άλλον νικητή δεξιά. Όστρακα μαζεμένα, συγκολλημένα, άλλος νικητής, γεμάτα κλωδιά και ταινίες στα χέρια, τα πάω γρήγορα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι νικητήριο άλογο. Είναι νικητής υπηκών αγώνων, βλέπετε πολύ μικρό κομμάτι από το σώμα του αλόγου και ταινίες που λίγο φαίνονται επάνω. Μας πάει το μυαλό μας αμέσως σε νικητήριο, σε νικητήρια παράσταση υπηκού αγώνα, σε έναν αμφορέα που είναι στο Ναύπλιο τώρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου. Βλέπετε ότι και το άλογο στολίζεται με κλαδιά και ταινίες σαν νικητής. Και αυτό το ίδιο. Μιλώντας για αρχαία σε ιδιωτικές συλλογές που ήταν άγνωστες και ξαφνικά έγιναν γνωστές κτλ., θα σας δείξω και έναν ακόμα νικητή με ίδια κατάσταση. Είναι κάπως το Mexico City Private. Δεν μπορείς να το δεις, δεν έχω βρει άλλη φωτογραφία. Η μόνη πηγή είναι αυτή. Και αυτό αρχαιοκαπηλικό έβριμα, προφανώς, σπασμένο σε 1000 κομμάτια, συγκολλημένο. Νάτος ο νικητής, επάνω με τις ταινίες και τις κορδέλες του, καινούριος κι αυτός. Και βλέπετε εντυπωσιακό το αγγείο. Είναι ένα ανάγλυφο αγγείο σε σχήμα, σε μορφή κεφαλής σκυλιού. Σας δείχνω έγχρωμη φωτογραφία που βρήκα για αντίστοιχη, για να δείτε πόσο άλλο αγγείο είναι το τα δύο δεξιά. Να δείτε πόσο εντυπωσιακά είναι αυτά τα δημιουργήματα. Το δικό μας είναι του ζωγράφου του Βρίγου για τους αρχαιολόγους και αραμολόγους ανάμεσά μας. Και κλείνω με ένα τελευταίο έβριμα, ευτυχώς ανασκαφικό, γνωστής προέλευσης από τις Αχαρνές, νεκροταφείο, ανασκαφή πριν 15 χρόνια περίπου της συναδέρφου Μαρίας Πλάτωνος, ένας ωραίος νικητής σε έναν κοινοτό κρατήρα. Στέκεται με το ακόντιό του, είναι πενταθλητής, γιατί ούτε και το ακόντιο ήταν μεμονωμένο άθλημα στην αρχαιότητα, ήταν πάντα μέρος του πεντάθλου. Και δύο νίκες πετούν, αλλά η μία είναι φτερωτή και η άλλη είναι άπτερος, του φέρνουν τις ταινίες. Δηλαδή οι νίκες έχουν και εδώ τη θέση των κριτών, ας πούμε, των αξιωματούχων των αγώνων. Δείτε λίγο μια λεπτομέρεια, είναι εξαιρετικής ποιότητας και η ζωγραφική, ζωγράφος της Φλωρεντίας. Πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο έχουμε δύο νίκες με νικητές αθλητές. Έχουμε δύο νίκες με νικητές μουσικών αγώνων, όπως εδώ βλέπετε το μουσικό με τη λύρα στη μέση και δύο νίκες δεξιά-αριστερά. Ή εδώ τον μουσικό, τον κιθαριστή στη μέση και δύο νίκες επάνω, στην επάνω ζωοφόρο και δύο νίκες να το πλαισιώνουν δεξιά-αριστερά. Έχουμε και τρεις, καμιά φορά νίκες με μουσικούς, όπως εδώ, αν η μορφή αριστερά καθιστή είναι άπτερος νίκη. Έχουμε και τέσσερις νίκες με μουσικούς νικητές και μάλιστα αυτό, καλά αυτό είναι μοναδική περίπτωση, ο μουσικός είναι στη μέση και οι νίκες έχουν και ονόματα, Νεμαία, Μαραθών, Ισθμή και Παναθήνα. Είναι όλες ονοματισμένες, αγγείο παραγγελία προφανώς, που ονοματίζει μία-μία τις τέσσερις νίκες, άρα και τις νίκες του νικητή. Τελευταία σκέψη.
μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαστε και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, έτσι μου κάνει εντύπωση που διαβάζω καμιά φορά ακόμα και σε βιβλία μεγάλων εκδοτικών και γνωσμένου κύρους εκδοτικών οίκων, όπως είναι το Companion to Greek Religion από το Will Blackwell του 2007, ότι οι αθλητικοί αγώνες, όπως και οι δραματικοί και οι χορευτικοί, οι μουσικοί αγώνες γενικώς, δεν έχουν παρά μόνο μία επιφανειακή σχέση, λέει, με τις θρησκευτικές αναζητήσεις του θρησκευτικής πανήγυρης, ή δεν έχουν και καμία σχέση. Δεν έχουν πολύ λίγο ή τίποτα να κάνουν με τα cultic elements, με τα τελετουργικά ή τα λατρευτικά στοιχεία των πανηγύριων. Όχι, κάνουν λάθος. Συντάσσομαι με την από παλιά γνωστή άποψη που έχει γράψει ο David Sanson, έχει τώρα 30 χρόνια, ότι είμαστε σχεδόν βέβαιοι, μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι η τελετουργία που βλέπουμε στον αρχαίο ελληνικό αθλητισμό και η τελετουργία που βλέπουμε ακόμα και σήμερα στον αθλητισμό, αν το σκεφτούμε έτσι καλά, τα τελετουργικά που κάνουν οι αθλητές από το σταυρό τους πριν τον αγώνα, από τα διάφορα φυσήματα και πράξεις που κάνουν διάφορα τέτοια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τελετουργική θυσία ανθρώπινης ενέργειας. Αν πολλοί από αυτούς τους ξένους ειδικούς είχαν έρθει στην Ελλάδα και είχαν δει, ας πούμε, αγωνιστικά δρόμενα όπως σε πανηγύρι θρησκευτικές, στη Λιάννη γι' αυτό σε έπαιρνα τηλέφωνο για παλαιστές σε θρησκευτικά πανηγύρια στον Σοχό και παλιό έθιμο, έτσι. Και βεβαίως, το πιο γνωστό παράδειγμα από όλους, όπου είναι η τελετουργική σωματική κόπωση, η τελετουργική θυσία ανθρώπινης ενέργειας, άμεση συνάφεια, κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά με τις αρχαίους αγώνες και με τα λατρευτικά τελετουργικά δρόμενα των αρχαίων πανηγύριων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τελειώνω με μια εικόνα ενός μονομάχου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αν τα είπα πολύ γρήγορα ή αυτό, συγγνώμη. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.